Τα αντιφάγα και επιθετικά ψάρια της οικογένειας των Καρχαριδών ψάρεψε με παραγάδι ο Πέτρος Καρπόζης σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή του Late Smile. Στα αγκίστρια του Πέτρου Καρπόζη πιάστηκαν 4 καρχαρίες, αλλά τελικά μόνο τους 3 έβγαλε στη ξηρά, ο τέταρτος εγκαταλείφθηκε στη θάλασσα. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι κινδυνέψατε? Όχι, διότι όταν βγουν από τεράστια βάθη, ώστε να βγουν στον αφρό, λόγω της πίεσης πεθανίσκουν. Τα επικίνδυνα ψάρια, που το άκουσμα του ονόματός τους γεμίζει φόβο και ανατριχύλα, έχουν βάρος 250 με 300 κιλά το μεγαλύτερο και γύρω στα 200 κιλά το κάθε ένα τα άλλα δύο. Αυτά δεν πρόκειται όμως να διατεθούν προς πώληση για ανθρώπινη κατανάλωση. Δεν είναι εμπορεύσιμο, είναι μόνο για φαγητό για τους γάτους. Τρεις τεράστιοι καρχαρίες ήταν το πρωί το τρόπαιο της ψαριάς του επαγγελματία ψαρά Πέτρου Καρπόζη. Τους εψάρεψα στην περιοχή του Late Smile με παραγάδι σε βάθος περίπου 300 ορκές, περίπου 1,5 χιλιόμετρο από τις αχτές. Είναι ονομαζόμενος Παμπακάρης και είναι επικίνδυνος για τον άνθρωπο. Εν τω μεταξύ, δεκάδες σαρκοβόροι καρχαρίες κολυμπούν στη θαλάσσια περιοχή ακροτηρίου τις τελευταίες δύο εβδομάδες, σύμφωνα με ψαράδες που ψαρεύουν στην περιοχή. Η επίσκεψη του φοβερού θαλάσσιου κήτους φαίνεται ασυνήθιστη και, όπως είπε στο Σίγμα ο επαγγελματίας ψαράς Πέτρος Καρπόζης, σε συγκεκριμένο κρατήρα στη θαλάσσια περιοχή υπάρχουν εκατοντάδες καρχαρίες. Το πρωί ο Καρπόζης απομυθοποίησε το φοβερό κήτος, ψαρεύοντάς τους. Οι τρεις καρχαρίες που παραδόθηκαν θέαμα στο κοινό έχουν μήκος 2-3 μέτρα και βάρος 200 κιλά. Ο καθένας δεν τρώγονται και θα καταλήξουν σε κάποια βιομηχανία παραγωγής τροφών για κατοικίδια.